Καλημέρα! Είμαστε μια μέρα μετά, όχι μια μέρα μετά, χθες τα γενέθλια της Λουδίας. Μια μέρα μετά. Ναι. Ακόμα δεν έχω ξυπνήσει. Τα μπαλόνια. Εδώ τα έχουμε. Βρε! Ας το κινητό του μπαμπά. Πήγε και πήρε το κινητό. Μας ξύπνησε η εταιρεία που έφερε ένα πακέτο. Φέρανε στη μαχαίρι, ψαλίδι, κάτι. Να το ανοίξουμε. Φέρε το εδώ στα χέρια μου. Λοιπόν, ήρθε ένα δέμα από Γερμανία. Το έστειλε ο πατέρας του Ανέστη. Και έχει πάρει κάτι για τη Λιδία. Οπότε θα σας το δείξω. Την παραγγελία εμείς την κάναμε, εμείς τη διαλέξαμε. Απλά είναι δώρο του παππού. Σιγά βρε Λιδία. Άκουσε παππού και τη χαρά τη λιπονίμηση. Γιατί πέφτεις. Γιατί αγάπη μου το χαλάς έτσι. Άνοιξε το εσύ. Κάτσε να το ανοίξω ανέστης. Πάλι καλά. Κοιμήθηκε και η Λιδία. Λίγο. Το πάλι καλά που το είδες. Που δεν μας ξύπνησε από τις 8 η ώρα. Τουλάχιστον από τις 7. Γιατί χθες κοιμήθηκε 3 η ώρα. Τουλάχιστον όμως δεν ξύπνησε πρωί πρωί αυτό να λέμε. Αυτό έλειπε να ξαναχύπνει το λαφτάρι μας. Λοιπόν, όπαλακι. Έχει βάλει πάρα πολλά μέσα κουτιά. Εδώ βγάλουμε. Ω, επί της ουσίας. Πάρε. Πώς θα βάλω όμως αυτά τα αγωνιακά, ε. Και για να μην χαλάσει λίγο αυτό, τι είναι εδώ. Και αυτό το ίδιο είναι. Έλα. Λοιπόν, έχει βάλει 2 λάπτοπ ή ένα είναι. 2 λάπτοπ είναι αυτό και αυτό. Πάρτα. Και είναι και αυτό το λάπτοπ. 2 και το φορτιστή και αυτό. Άρα. Τα οποία είναι για κάποια μικρή επιδιόρθωση και επειδή ο Ανέστης ξέρει να τα φτιάξει, θα τα φτιάξει και τη σου είπε να τα κρατήσει, δεν θυμάμαι. Ναι. Να τα κρατήσει. Το μόνο που θέλει είναι από το μεγάλο να του σώσω τα αρχεία. Ναι, μόνο κάτι αρχεία που έχει. Και πάρε. Και αυτό που είναι για τη Λιδία είναι τη. Παπουτσάκια! Παπουτσάκια που σου πήρε παππούς! Έλα εδώ να τα δεις! Έλα, έλα αγκαλίτσα! Έλα αγκαλίτσα! γι' αυτό έγινε όλο αυτό για τα παπουτσάκια της Λιδίας! Είναι για σένα και κοίτα φωσφορίζουνε! Πώς φωσφορίζουνε βρε! Δεν φωσφορίζανε, δεν θυμάμαι! Πόσο είναι, δεν ξέρω, τόσο καιρό το έχουμε παραγγείλει. Πού είναι τόσο. Εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες. Θα θυμάμαι αυτά. Λοιπόν, είναι από αυτή την εταιρεία, τα παραγγείλαμε από Γερμανία. Γιατί αυτή την εταιρεία ήθελε ο παππούς της Λιδίας. Μα είναι ποτέ τον είδα, παππού. Ναι, αυτά τα παπουτσάκια ήθελε ο παππούς της Λιδίας. Να τις πάρουμε από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Είναι, έχουν το ελεφαντάκι αυτό από κάτω, είναι Elephant, η εταιρεία, έτσι δεν λέγεται, θυμάμαι καλά. Elephanten. Ε? Και ένα εν στο τέλος. Elephanten, στα γερμανικά, Elephanten, εντάξει τώρα. Λοιπόν, είναι αυτά εδώ, αυτά διάλεξε, έχει και άλλα. Πήραμε σε στυλ μποτάκι για να καλύπτεται όλο το πόδι. Εντάξει, να καλύπτεται όλο το πόδι και ο αστράγαλος. Οπότε, ναι, έχει και γουνάκι πάνω, έχει διάφορα σχεδιάκια. Αυτό μου άρεσε πιο πολύ. Έχει αυτό τη ροζ λεπτομέρεια εδώ πέρα. Και πώς το έλεγε, ρε, ναι, στην σελίδα που το παραγγείλαμε. Τι είναι αυτό σκόρ. Ότι είναι για βρεφικά, πώς το έλεγε. Περίμενε. Τι είναι αυτά, έχει και χαρτιά. Ναι, η εγγύηση τους. Α, έχει και εγγύηση. Εγγύηση τα παπούτσια. Ας το κεράκι βρε από χθες. Ας το κεράκι. Ω, πολλάκια.
Πού το γράφει. Το σιρόλικο. Όχι ο τίτλο. Θα πω είναι στα γερμανικά. Ναι, Lauf Lerna είναι η κατηγορία. Lauf Lerna. Που είναι. Για πες το πάλι εσύ. Λοιπόν, η κατηγορία λέγεται Lauf Lerna. Είναι για βρυφικά παπουτσάκια. Τα πρώτα βρυφικά παπουτσάκια για να μάθουμε να περπατάμε. Ναι, οπότε αυτά τις πήραμε, είναι ειδικά παπουτσάκια. Και ναι, αυτά τις διαλέξαμε. Θα τις τα βάλουμε σε λίγο. Άστε αυτά βρε. Θα τα δοκιμάσουμε σε λίγο. Και να σας δείξουμε να κάνουμε και εμείς καφέ. Να ξυπνήσουμε. Και ναι. Θα τα δείτε σε λίγο. Τα πήραμε και λίγο μεγαλύτερα. Για να μπορεί να τα έχει, να τα φοράει. Ούτως ή άλλως τώρα δεν τα χρειάζεται κάπου ουσιαστικά ώστε να βγει την τεράστια τη βόλτα, ξέρετε τώρα. Θα τις το φοράμε για να έρθει το πέλημα της σωστά. Και ναι, ούτως άλλως μεγαλώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε ναι. Αγγιγή. Τα βάλαμε, αλλά η Λιδία κάθεται και παίζει με τα κουτιά εδώ πέρα και όλα αυτά, τέλος πάντων. Λιδία. Λιδιάκι μου. Λιδία. Θα σηκωθείς. Θα σηκωθείς. Έχουμε ακόμα τα μπαλόνια και όλα αυτά από χθες, παιδιά. Θα τα μαζέψουμε μετά. Τι κάνεις τα παπούτσια σου. Τι κάνεις. Σου αρέσουν. Ναι, για σήκω να σε δω. Για σήκω να σε δω, βρε. Τις είναι λίγο μεγάλα. Ναι, για σήκω να σε δω. Έλα εδώ, Λιδιάκι. Και τώρα θα κάνουμε καφεδάκι, κάτι να πιούμε, δεν ξέρω, και μετά θα μαζέψουμε όλα αυτά εδώ πέρα. Το χάος που έχει δημιουργηθεί από χθες και σήμερα το πρωί. Και θα σκάσουμε και τα μπαλόνια, γιατί φτάνει, ε. Και τώρα όλη την ώρα παίζει με τα μπαλόνια πρωί-πρωί. Δεν έχω να ξέρω. Θα σκάσουμε από μόνα τους, ούτως ή άλλως. Θα τα σκάσει το γλαστάκι μας. Ναι. Η Λιδία θα πέσει εκεί πέρα. Μα γλιστράει. Θα γλιστρήσεις. Ναι. Αυτά λοιπόν, θα σας αφήνουμε και θα κάνουμε και πρωινό να φάμε και θα σας το δείξω. Το πρωινό μας είναι τορτίγες με πράγματα που περίσσεψαν εχθές από το πάρτι της Λιδίας. Όπως οι πατατούλες που είχαν περισσέψει λίγες και τις έβαλα ψυγείο γιατί δεν ήθελα να τις πετάξω. Αυτά εδώ πέρα τα μικρά, τα κομμένα, τα λουκανικάκια είναι όσα περίσσεψαν εχθές. Έβαλα και λίγη πάριζα, τυράκι, λίγη μαγιονέζα και σαλάτα λάχανο καρότο. Αυτά είναι τα επιπλέον. Και ορίστε, έτσι είναι. Αλλά το πάτησα και με την τοστιέρα. Και έγινε κάπως έτσι και έγινε ένα φανταστικό και υπέροχο πρωινό και ζεσταθήκανε και πατατούλες μέσα στην τοστιέρα και έγιναν σαν να τις έκανες εκείνη την ώρα. Οπότε ήταν ένα τέλειο πρωινό με πράγματα που περίσσεψαν από εχθές. Δεν σας τράβηξα πάρα πολλά πραγματάκια σήμερα γιατί μαζεύαμε όλο το σπίτι από τα χθεσινά γενέθλια. Και ναι, σκουπίσαμε, σφουγγαρίσαμε, είχε γίνει χάλια κάτω, ξεφορτώσαμε τα μπαλόνια, αφήσαμε 2-3. Νομίζω 3 μπαλόνια αφήσαμε, γιατί άμα τα σκάγαμε όλα η μικρή θα ούρλιαζε. Δεν θα το άντυχε, οπότε αφήσαμε 3, νομίζω 3 τέλος πάντων. Από το δέμα, αυτό εδώ πέρα ήταν το κουτί της εταιρείας αυτής που σας είπαμε, με τα παπουτσάκια. Είχε έρθει σε αυτό το κουτί μέσα, απλά το άνοιξε για να χωράει μέσα στο δέμα, να μην... ο μπαμπάς του Ανέστη το άνοιξε, για να μην βγαίνει πολύ χώρο το κουτί και έβαλε σκέτα μέσα τα παπουτσάκια, τα λάπτοπ και το κουτί εννοείται γιατί νομίζω έχουν και κάποια εγγύηση, αν θα έρθουν καλά ή όχι, μην έρθουν εφθαρμένα κλπ. Δεν ξέρω κι εγώ τι μπορεί να έρθει λάθος, οπότε... Μας έστειλε και αυτό για την εγγύηση. Γιατί πρέπει να έχεις τα κουτιά, τις αποδείξεις και όλα. Η τιμή τους ήταν κάπου στα 50 ευρώ, σε περίπτωση που ρωτήσετε.
Τι άλλο, αυτό το συγκεκριμένο το κρατάω γιατί μου αρέσει το ελεφαντάκι και μαζί με μια κατασκευή που θέλω να κάνω για τη Λιδία και θέλω να σας το κάνω βιντεάκι. Θα έχω και αυτό πάνω, θα το κόψω γύρω γύρω και θα κάνουμε ένα ωραίο κάτι σαν κολλάζ, δεν ξέρω, κάπως έτσι το σκέφτομαι και να έχει και αυτό το ελεφαντάκι πάνω της εταιρείας αυτής. Είναι η εταιρεία, πώς την είπαμε, Elefanten, το λέει και εδώ πέρα. Ορίστε. Θα σας αφήσω link στην περιγραφή. Αλλά λογικά για όσους είστε εξωτερικό θα λειτουργήσει τώρα. Γιατί και εμάς Ελλάδα δεν μας το έστελναν. Και δεν ξέρω τώρα αν έχει να κάνει με τον ιό ή αν γενικά δεν στέλνουν Ελλάδα. Δεν γνωρίζω. Είναι στη Γερμανία αυτή η εταιρεία. Οπότε και όσοι είστε Γερμανία και όσοι είστε γενικά στο εξωτερικό λογικά θα στέλνονται. Έχει πολύ καλές τιμές, έχει και κάτι προσφορές, οπότε θα σας αφήσω εγώ το link αν θέλετε να ρίξετε μια ματιά στις τιμές, στα παπούτσια ή γενικά αν θέλετε να δείτε και πόσο και ποια ήταν τα δικά μας ακριβώς, να τα δείτε και στις φωτογραφίες και όλα αυτά. Τα έχει στα βρεφικά που λέει πρώτα παπουτσάκια για τα μωράκια και όλα αυτά. Τις τα πήραμε και λίγο μεγαλύτερα γιατί θέλω να τις κάνουν και σε 2 μήνες, ας πούμε, να τα φορέσει Φλεβάρι, Μάρτι, Απρίλη, που και τον Απρίλη φοράνε έτσι παπουτσάκια, δεν θα πάρουμε πέδιλο από τον Απρίλη, ειδικά αν κάνει και λίγο κρύο, θα είναι μια χαρά και για τον Απρίλιο, και Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο, ναι, θα έχουμε τα καλοκαιρινά της παπουτσάκια, οπότε για αυτούς τους 3 μήνες μια χαρά είναι, θα τις κάνουν γιατί έχει και φοβερή ανάπτυξη, οπότε γι' αυτό τις τα πήρα και λίγο μεγαλύτερα, αυτά, είμαι πολύ κουρασμένη. Δεν σας έδειξα κάτι, σας έδειξα το πρωινό μας με τα αυτά που είχαν μείνει χθες γιατί δεν ήθελα να πετάξω τις πατατούλες, είναι κρίμα. Έβαλα μέσα εγώ, όπως σας είπα, και λάχανο. Έβαλα διάφορα. Αυτά λοιπόν. Αυτά πρόλαβα να σας δείξω. Θα κλείσω το βιντεάκι αυτό παρόλο που έχει βγει έτσι λίγο μικρό. Δεν πειράζει, καλά είναι. Και εννοείται πως τις επόμενες μέρες θα τραβήξω και άλλο βιντεάκι vlog για να δείτε. Αυτά. Σας αφήνω να βάλω για ύπνο τη Λιδία σιγά σιγά γιατί έχει περάσει η ώρα. Είναι αργά. Για τη Λιδία είναι πολύ αργά. Είναι 9 και 20. Έπρεπε να κοιμάται ήδη εδώ και 1,5-2 ώρες. Έχει κάνει το μπανάκι της, την έχουμε αλλάξει ρουχαλάκια, είναι έτοιμη. Να σας τη δείξω. Εντάξει, είσαι έτοιμη, Γιαννάνη? Είσαι έτοιμη? Ναι, ναι, είναι έτοιμη η Γιαννάνη. Οπότε, ναι. Νάνη το Λιδιάκι. Χαλώνται, δεν θα κάνεις Νάνη, ναι. Βάζω γελιά. Γιατί στραβώνομαι, κοιτάω την κάμερα. Με θολώνει και αυτό το φως εδώ πέρα. Στο δωμάτιο μέσα είμαι. Και αυτό το φως με στραβώνει στα μάτια. Οπότε τώρα με τη γελιά και να το κοιτάω, δεν με ενοχλεί καθόλου το φως. Αυτή είναι η διαφορά σε αυτή τη γελιά. Είναι απίστευτα για όσες με είχατε ρωτήσει αν είναι καλά και όλα αυτά, να σας πω. Είναι φοβερά. Ούτε κουράζονται τα μάτια μου με το κινητό. Ούτε κουράζονται με τον υπολογιστή, με την τηλεόραση, με το φως στο δωμάτιο γενικά. Είναι φοβερά, δεν με κουράζουν καθόλου. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Αυτά, σας αφήνω. Να περνάτε όμορφα. Να χαμογελάτε. Ό,τι και να γίνεται. Και εμείς θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Να κάτσουμε να ξεκουραστούμε κι εμείς. Γιατί και χθες και σήμερα τρέχαμε. Όλη μέρα και χθες και σήμερα. Και χθες η Λιδία είχε πολύ υπερένταση. Πολύ υπερένταση μετά το πάρτι. Επειδή είδε τον κόσμο και όλα αυτά και συνήθισε, δεν ξέρω τι έπαθε εκείνη τη στιγμή, με το που φύγανε κάπως της κακοφάνηκε και άρχισε λίγο η γκρίνια. Ναι, είχε πολύ υπερένταση και κοιμήθηκε πάρα πολύ αργά. Ξημερώματα είχε πάει 3 και για να κοιμηθεί.
Και είναι και το άλμα τώρα που έχει γίνει ενός και μεγαλώνει και συνειδητοποιεί και αυτή ότι μεγαλώνει και είναι λίγο δύσκολο. Αυτά λοιπόν. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Φιλιά πολλά. Γεια σας και μην ξεχάσετε, άμα θέλετε να είστε σε αυτήν εδώ πέρα την παρέα, να κάνετε την εγγραφούλα σας, ένα like στο βίντεο γιατί με βοηθάει πάρα πολύ και το καμπανάκι να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο γιατί δεν έχω κάποιο στάνταρ πρόγραμμα, οπότε πατήστε το να σας έρχεται ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζω βίντεο. Αυτά. Γεια σας.